στην επίσημη πρεμιέρα του Brokeback Mountain της θεατρικής παράστασης. Καλημέρα, Αντρέα. Σήμερα που τους βγάζω. Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο πρώτα, μέχρι να πούμε μια καλημέρα. Αντρέα, μας ακούς? Μια χαρά. Μπράβο. Να δούμε και τον Κωνσταντίνο και να πάμε να δούμε όσα συνέβησαν εχθές το βράδυ στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης αυτής, που πριν καν ξεκινήσει έχει ξεσηκώσει έτσι πολλές αντιδράσεις, κάποιες σκηνές βασικά της θεατρικής παράστασης και όχι όλη η υπόθεση του έργου, γιατί το έχουμε δει και σε ταινία. Έχει βέβαια, και τότε με Όσκαρ, ναι, δηλαδή είναι πολύ γνωστή η ταινία. Και στην περιγραφή της παράστασης, στις σελίδες που αγοράζει ο κόσμος εισιτήρια, διευκρινίζει ότι υπάρχει κατάλληλο περιεχόμενο και είναι κατάλληλο για άνω των 15 ετών. Και εμείς σοκαριστήκαμε και το κάνουμε θέμα. Κωνσταντίνη, καλημέρα. Μας ακούς? Να πω κάτι λίγο. Ναι. Το ότι πήρε Όσκαρ επειδή το άκουσα δεν σημαίνει ότι βαπτίστηκε στην κολυβήθα του Σιλοάμ. Το Όσκαρ δεν είναι ότι μπράβο μας, ναι. Το δίνει μια ακαδημία, είναι στην Αμερική, είναι άλλο μια πράγμα. Μια ακαδημία, εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντική. Πήρε Όσκαρ, πρέπει να το προσκυνούμε, ότι πάμε ας πούμε και να, το λέμε μπράβο. Καλά, σημαίνει ότι είχε μια επιτυχία και μια αποδοχή. Μια εμπορική και ποιοτική επιτυχία στην Αμερική. Ναι, όχι στην Αμερική, παγκοσμίως. Η υπεύθυνη αυτή τη βιομηχανία που είναι τεράστια έκραναν ότι έπρεπε να πάρει. Και ότι υπάρχει καλλιτεχνική αξία. Η Επιτροπή όμως κρίνει με βάση τα αμερικανικά δεδομένα. Δεν κρίνει με βάση τα ελληνικά, δεν κρίνει με βάση τα ευρωπαϊκά. Για να καταλάβουμε τι λέμε. Καλλιτεχνική αξία όμως κρίνουν αυτοί οι άνθρωποι που καλούνται κρίνουν να κρίνουν τις ερμηνείες των ηθοποιών. Και την καλλιτεχνική αξία. Και τους άρεσαν. Πες μας λίγο, Αντρέα, πήγες εσύ στην πρεμιέρα, την είδες στην παράσταση? Για όνομα του Θεού, Θεός φυλάξει. Θεός φυλάξει να πάω στην παράσταση. Άρα πώς κρίνεις ότι δεν σ' αρέσει? Θα πάρει και τη γυναίκα του και τα κρίνοντας από το έργο το τι ακριβώς πραγματεύεται, ασχέτως πώς είναι οι ερμηνείες, εγώ δεν κρίνω τις ερμηνείες των ηθοποιών, οι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν υπέροχα. Όμως, όταν έχουμε ερωτικές σκηνές πάνω στη σκηνή μεταξύ οποιοδήποτε ζευγαριού, όχι μόνο αν είναι ομόφυλου ζευγαριού, και μετά αυτό το οποίο οδηγείται είναι δύο οικογένειες να καταστρέφονται, δεν αντιλαμβάνουμε τι είδους πρότυπα είναι αυτά τα οποία προβάλλουμε στον κόσμο. Είναι ευγαρμένα από τη ζωή. Ποια είναι βγαλμένα από τη ζωή? Γιατί είναι βγαλμένα από τη ζωή, αυτό είναι πρότυπο να πάμε να το δούμε στο θέατρο. Δηλαδή, επειδή είναι βγαλμένα από τη ζωή, επειδή είναι μια κατάσταση αμαρτωλή στην οποία ας πούμε, οδηγούνται οι οικογένειες στην καταστροφή και μετά στο θάνατο, αν έχετε δει το έργο, εκεί οδηγούνται. Θα πρέπει εμείς να πάμε να το δούμε στο θέατρο, αυτό είναι, δηλαδή, αυτό είναι μια ταινία, είναι τέχνη. Δεν σου λέει ότι αυτό που θα δεις να διαδραματίζεται πάνω στη σκηνή, κάντο και εσύ στη ζωή σου, εφαρμοσέ το. Δεν στο λέει, στο θέτει ως παράδειγμα όμως. Και αφού στο θέτει ως παράδειγμα, σου λέει μιμήσου το και εσύ. Εσύ από όσες θεατρικές παραστάσεις βλέπεις, παραδειγματίζεσαι για το πώς θα. Και το Παρασκευή και 13 είναι ταινία, δεν λες σε κάποιον πάρτε ένα πριόνι αποκεφαλίστε, παιδιά. Μην μπερδεύετε. Το ένα σου δείχνει ξεκάθαρες, και από ό,τι είδα δεν τις έχουν κόψει κιόλας, από ό,τι παρατήρησα, τις σκηνές αυτές με σεξουαλικού περιεχομένου, βίαιου. Γιατί να τις κόψουν? Είναι βίαιο. Γιατί να τις... Για να υπάρχει μία. Δεν θα πρέπει να αυτολογοκριθούμε λιγάκι σε ό,τι αφορά την τέχνη? Όχι, θα πρέπει όχι. Να είναι όλα χύμα. Καθόλου. Χωρίς να σκεφτόμαστε εσάς τους δέκτες, οι οποίοι ενδεχομένως να προσβάλλονται. Για εσάς τι σας ενοχλεί, προσβάλλει τα χριστά ήθη ή τη χριστιανικότητα κάποιου? Κοιτάξτε, να δείτε, είναι προφανές ότι αυτό το οποίο προτιμούμε όλοι είναι το να προβάλλονται οι οικογενειακοί δεσμοί, οι οικογενειακές σχέσεις, αυτό η σωστή οικογένεια όπως αυτή τιμούμε. Το Εκκλησία Online. Η πλειοψηφία αυτής της χώρας. Όχι, όχι. Η πλειοψηφία αυτής της χώρας. Αυτό το ξέρετε. Κάνατε κανένα δημοψήφισμα? Αυτό θα φανεί από την προσέλευση του κόσμου. Είμαστε μια ορθόδοξη χριστιανική χώρα. Έχουμε διαποτιστεί με συγκεκριμένες αξίες και αρχές. Όλα αυτά είναι ξένα προσωπικά. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να θεωρεί ότι αυτά είναι ξένα, υπάρχει κόσμος που τον αφορά αυτό το οποίο συμβαίνει, υπάρχει κόσμος που ζει κάτι ανάλογο με αυτό που διαδραματίζει. Υπάρχουν όλες οι κατηγορίες και όλοι οι άνθρωποι. Άρα αυτό το θέατρο είναι για τη μειονότητα. Άρα αυτό το θέατρο δεν είπα ότι είναι μειονότητα. Εγώ δεν μίλησα για αριθμό. Δεν μίλησα για αριθμό, μην βάζεις λόγια στο στόμα μου. Εγώ είπα ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αφορά και άνθρωποι που δεν τους αφορά. Δεν με ρωτάει. Εγώ ξέρω ότι σε αυτή τη χώρα το 97% είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Και τι δεν σημαίνει αυτό? Το 97% κάθεται και έχει διαποτιστεί με τις αξίες αυτές που οπότε ούτε αυτό ζει. Το ποσοστό με βάση ορθόδοξη αξία. Αλλά ξέρετε ταινίες, πολύ καλά. Δεν πηγαίνει όταν... να δει θεατρικά. Πάρα πολλά. Τότε πάρα πολλά. Μα γιατί μπερδεύετε το ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι με το τι θα βλέπουν εσάς? Γιατί σας πέφτει λόγος? Γιατί όταν για την Ορθοδοξία η ομοφιλοφιλία είναι συνέπεια διαστροφής που υπέστη το ανθρώπινο γένος από το προβατορικό αμάρτημα, δεν μπορείς... Ωραία, διώξτε και όλους τους ομοφιλόφιλους από το χώρο της Ορθοδοξίας. Κάντε το πρώτα εσείς αυτό, καθαρίστε όπως λέτε, καθαρίστε τα του οίκου σας και μετά κάντε κήρυγμα στο θέατρο.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά. Οποιοδήποτε εντοπίζεται, εκδιώκεται, το ξέρετε. Έλα, ρε Αντρέα, τώρα τι ακραίο είναι αυτό. Αυτό είναι ανέκδοτο τώρα. Δηλαδή, οποιοδήποτε εντοπίζεται, τι του κάνετε, του βάζετε τσιπάκι και του εντοπίζετε και του διώχνετε στο. Όχι, προφανώς δεν έχουμε βάλει. Τι του κάνετε. Δεν υπάρχει ούτε ραντάρ ούτε τίποτα στο κρεβάτι του καθενό. Λέμε όμω ότι άμα. Ναι. Αν η συμπεριφορά κάποιου αποκλίνει από τα χριστά ήθη και από τον δρόμο του Ευαγγελίου και από το πηδάλιο, προφανώς εκδιώκεται σε νομικές διαδικασίες. Και συγγνώμη που το ακούσα από μένα, ξέρω ότι θα σε σοκάρω, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι ομοφιλόφιλοι και δεν ακολουθούν τα χριστά έθιμα και τους ηθικούς κανόνες. Συγγνώμη δηλαδή όσοι εγκληματοί και παρανομούν είναι ομοφιλόφιλοι. Προφανώς όχι. Δεν είπαμε αυτό, προφανώς όχι. Όμως έχει μια ξεκάθαρη στάση. Έχει μια ξεκάθαρη στάση του τι ακριβώς σημαίνει αμαρτία, τι σημαίνει κινεδισμός, τι σημαίνει. Έχουμε πει τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, μην τα αποκάνει γιατί πραγματικά μα δεν ζούμε με του Απόστολου Παύλου τις επιταγές τώρα. Εμείς ζούμε, εμείς ζούμε. Εμείς δεν ζούμε. Ωραία, εσείς μην πάτε να το δείτε. Άρα πρέπει να δούμε η πλειοψηφία της κοινωνίας με τι ζει. Ζει με αυτές τις διδαχές. Κάντε ένα γκάλωπ να δείτε ποιοι ζουν και ποιοι δεν ζουν. Θα απογοητευτείτε. Εξαρτάται το δείγμα του κοινού που θα πάρει για να κάνει το γκάλωπ. Απογοητευτείτε. Έγινε γκάλωπ με τον προηγούμενο νόμο που πέρασε με το γάμο των ομοφυλόφιλων. Η απάντηση δόθηκε. Πού έγινε η απάντηση έχει γίνει τώρα σε πολλά. Πρέπει να με τον γκάλωπ γίνονται. Πηγαίνουν οι άνθρωποι. Άμα γίνει στις εκκλησίες δεν μετράει. Πηγαίνετε έξω από τα θέατρα και τα γήπεδα. Πηγαίνουν κάποιοι και πληρώνουν εισιτήριο και μπαίνουν να δουν την παράσταση. Πού το περίεργο, πληρώνω το στήριο του Σαντίνου. Η περιέργεια, προσέξτε, η περιέργεια έχει οδηγήσει σε πολλά εγκλήματα ανά τους αιώνες. Η περιέργεια είναι κάτι το οποίο οδηγεί σε περίεργες ατράπους. Και εμείς εχθές πήγαμε και είδαμε μια παράσταση που πραγματευόταν τη ζωή ενός εφήβου ο οποίος προσπαθούσε να βρει την ταυτότητά του. Δεν σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή ζεις αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή, αλλά θαυμάζεις και την τέχνη και την υποκριτική ικανότητα. Το story του Brokeback Mountain. Και θέλω να σου πω ότι σου ανοίγει και το μυαλό αυτό που βλέπεις. Το ανοίγει. Το story του Brokeback Mountain το ξέρει, το γνωρίζεις πολύ καλά. Ξέρω, έτσι βγήκε το 2006. Το ξέρω. Ωραία, δύο άντρες λοιπόν. Οι οποίοι οδηγούνται στα βουνά και παρασύρονται. Και παρασυρώμενα από τις ορμές τους, αυτό διδάσκουμε δηλαδή. Παρασυρώμενα από τις ορμές τους, οδηγούνται ουσιαστικά σε μια αμαρτωλή σχέση. Το κακό που είναι σε αυτό, ο έρωτας είναι κακό. Και ρωτώ, διδάσκει αυτό, κάτι. Τι διδάσκει. Άρα, αν ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα. Αν ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα, παρασυρώμενα τις δικές τους ορμές, που οδηγούνταν στα βουνά. Τι θα ήταν, θα ήταν αποδεκτό. Προφανώς και όχι. Αν και αυτό οδηγούσε σε καταστροφή οικογενειών, σε παιδιά να μένουν, γιατί αυτό δεν είναι σε παιδιά να μένουν ορφανά, θεατρική παράσταση να αντιδράτε. Και αυτό θα ήταν εξίσου κατακριτέο. Γιατί λοιπόν να προβάλλετε ένα τέτοιο είδους πρότυπο. Δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό. Γιατί να μην έχουμε μια απλή οικογένεια με τον μπαμπά, τη μαμά, τα παιδάκια, τον παππού. Να τρώνε, να ακούνε, να μιλάνε. Αυτό άμα σας αρέσει, κάντε το εσείς. Γιατί να κάνουμε όλοι αυτό που αρέσει εσάς. Δεν είναι αυτό που αρέσει σε μένα, είναι αυτό που θεωρώ ότι αρέσει περισσότερο. Όχι, οπότε, κάνετε λάθος. Μαζείτε εκτός κλίματος. Να κατεβούμε στον δρόμο και να δούμε μια κάμερα. Εκτός εποχής ζείτε. Δεν είναι έτσι, άλλοι ζουν εκτός εποχής και δεν βλέπουν δυστυχώς τι γίνεται στην κοινωνία. Κωνσταντίνε, θέλω μια τοποθέτηση και από σένα, τη δική σου γνώμη. Καλημέρα κατά πρώτα. Δεύτερον, εντάξει, είναι διαπρίσιος ο Ανδρέας. Είναι ορμητικός ο Ανδρέας, οπότε θα τον παρακαλούσα κιόλας στον καλό μου φίλο να με αφήσει να πω δύο κουβέντες, γιατί ξέρω ότι έχει πάντοτε αυτό το αντανακλαστικό του να ορμάει μες στη μάχη. Λοιπόν, η τέχνη σου ανοίγει το μυαλό στις περισσότερες περιπτώσεις. Το θέμα είναι τι σου βάζει μέσα στο μυαλό. Θα διαφωνήσω ως προς το ότι όλες οι τέχνες είναι ούτως ώστε να μας δώσουν ένα υπόδειγμα, ένα πρότυπο ή ένα παράδειγμα. Όταν βλέπεις τον Ειδίποδα τύρανο. Δεν το κάνεις ούτως ώστε να πας με τη μητέρα σου και αυτό να σκοτώσεις που είπε ο Λάμπρος. Προφανώς, παιδιά. Επίσης θεωρώ ότι είναι τρομερά μπανάλ εν έτη 2024 να συζητάμε για ένα έργο που δείχνει το Love Story δύο ομοφιλόφιλων, που είναι και τόσο πασέ. Είναι του 2006. Έχουμε φύγει, μπράβο. Και το σεξ δείχνει, Κωνσταντίνε, και το σεξ δείχνει. Δεν δείχνει μόνο love story. Δεν δείχνει μόνο αγάπες και φιλιά. Μέσα στον έρωτα υπάρχει και το σεξ. Εν Χριστώ, και τη γανίτα και μέλη. Εσένα το σεξ κάνει και αντιδράσει η ερωτική συνέβρεση. Ρε παιδιά. Έλα, πες, πες. Να ολοκληρώσω ένα επιχείρημα. Και μετά δεν μιλάω. Έλα. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλαν να κάνουν, το καταφέρανε. Το συζητάμε. Ένα το κρατούμενο. Μάρκετινγκ είναι όλα αυτά. Για να το καταλάβουμε. Καβαλάει τη ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα, που είναι πάρα πολύ της μόδας,
και κάνει τις εκπομπές να συζητούν τη συγκεκριμένη παράσταση. Οπότε αυτό που ήθελα να το κατάφερα. Καλά, η ζωή των ανθρώπων και η επιλογή, Κωνσταντίνε, μια μικρή παρένθεση. Η ζωή των ανθρώπων δεν είναι της μόδας. Δεν παίζει αυτή η παράσταση τώρα, ούτε είναι ατζέντα, ούτε περνάνε στην πολιτική, ούτε ψηφίζουν. Τι θες να κάνεις. Όχι, εντάξει, πάντα το έργο. Το έργο, ζωή ανθρώπων, το έργο δεν γράφτηκε και δεν παίχτηκε τώρα για να προωθηθεί η ατζέντα. Απλά υπάρχει ως έργο και υπάρχουν πάρα πολλά. Και το 2005. Εμείς είμαστε που είμαστε και κάποιες δεκαετίες πίσω. Και θέλω να σου πω πως τότε δεν ήταν ακόμα στη μόδα ούτε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ούτε τα δικαιώματα των ανθρώπων. Εμείς στην Ελλάδα που είμαστε λίγο πιο βλαχο-progressive, το πιάνουμε αυτό 20 χρόνια μετά. Γιατί? Για να κάνουμε εντύπωση. Εκεί που συμφωνώ απόλυτα, όχι μόνο με τον Ανδρέα, αλλά με οποιονδήποτε άλλο, είναι ότι στο θέατρο δεν πας για να δεις street live sex show. Αυτό για μένα δεν χωράει στο θεατρικό σανίδι. Αυτή η διαδικασία της πρόκλησης σε μια πορνοποιημένη εποχή δεν είναι μόνο πασέ, δεν είναι μόνο μπανάλ, δεν είναι μόνο κακόγουστη, αλλά είναι και εντελώς περιττή, ρε παιδιά. Δηλαδή να πάμε να τσιτσιδωθούμε πάνω στο σανίδι, ούτως ώστε η Τσολάκη να ασχοληθεί μαζί μας. Εντάξει, αυτό είναι στην ευχέρεια του σκηνοθέτη όμως. Δηλαδή, γι' αυτό... Ναι, αλλά το κατάφερε, Λάμπρο μου. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος, που σκηνοθετεί τη συγκεκριμένη παράσταση και έχει και την επιμέλεια αυτής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καλλιτεχνικά και επαγγελματικά έχει κάνει άλματα για την εποχή του σε κάθε έργο. Καλά, έχει προκαλέσει και στο παρελθόν τώρα, Ελένη μου, δύο λεπτά. Έχει προκαλέσει ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης πάλι με γυμνά θεατρικά στο παρελθόν. Έχει προκαλέσει ποιον, τώρα εσένα, ποιον έχει προκαλέσει. Έχει προκαλέσει γενικά, έχει δημιουργήσει γενικά. Δεν είναι πρώτη φορά, παιδιά, που στο θέατρο υπάρχει και στο πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, ο Στράτος Τζορτζογλου, γυμνός έβγαινε. Συγγνώμη. Η εδώς είναι κάτι το οποίο το έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Όταν λοιπόν αισθάνεσαι εδώ, δεν μπορεί να παρασυζητωθείς πάνω σε μια σκηνή έτσι ελαφρά την καρδία. Και στο πορτρέτο του Dorian Gray, ο Τζόρτζο Γλουκυμνός δεν υπάρχει πλέον από τη στιγμή, πάντως Ανδρέα θα συμφωνήσεις πιστεύω μαζί μου, από τη στιγμή πλέον που δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση η οποία να αφορά στις ζητήματα δημοσίας εδούς. Καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει και όλοι εμείς είμαστε ελεύθεροι, παιδιά, και να μην πηγαίνουμε τώρα και να το κατακρίνουμε. Αυτό είστε ελεύθεροι βεβαίως, να μην πας να δεις την παράσταση, να μην πας περίπου. Αλλά όχι να νομοθετηθεί, να υπάρξει νόμος για ζητήματα δημοσίας εδούς, δηλαδή που να λέει καλλιτεχνικά. Καμένα θα έπρεπε, όπως θα έπρεπε να υπάρχει και περί βλασφημίας. Κωνσταντίνε, δεν ήρθε μπροστά κάποιος και εκδίθηκε. Εγώ με την συνένεσή μου μπαίνω, πληρώνω το εισιτήριό μου, ξέρω ότι θα δω και θέλω να το δω. Πώς γίνεται αυτό. Ναι, διαφημίζεται αυτό όμως. Μισό λεπτό, διαφημίζεται αυτό. Είναι μια θεατρική παράσταση. Μα η είναι μέσα στη ζωή, γιατί, για ποιο λόγο να αποκλειστεί. Η θεατρική παράσταση αυτή πολλές φορές δεν υπάρχουν από κονδύλια και κρατικά μερικές φορές. Για ποιο λόγο λοιπόν, όπως προλογούμε ο πολίτης, να κάθομαι και να πληρώνω για να βγει όλα τα καλά, καλά, δεν έχει γίνει. Τι είναι αυτό που λέμε, δεν λέμε συγκεκριμένη. Πολλές φορές. Ναι, αλλά μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν λέμε εδώ συγκεκριμένο. Δεν υποχρεώνεται κανείς να πληρώνει το εισιτήριο. Μα και εγώ, αφού τις καμπάνες που βαράνε στις εκκλησίες, μπορώ να μην πιστεύω και πληρώνω τους μισθούς. Σκανδαλίζεσαι με τις καμπάνες. Αν εγώ σκανδαλίζω, με ρωτάει κανείς. Με ρώτησε εμένα να σκανδαλίζομαι. Εγώ μπορεί να μην μ' αρέσουν να τις ακούω. Οι κληρικοί πληρώνονται από τα δικά μου χρήματα. Τι πάει να πει να βγάλω. Τώρα. Όχι, γιατί αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς, τώρα, ξέρω τι είναι. Είχε βγει μια απόφαση όπου καταργήσαν τις καμπάνες δικαστήριο. Ναι. Σε αυτή την κοινωνία φτάσαμε. Στη να βλέπουμε τους τσιτ. Την περίπτωση του. Ναι, γιατί ενοχλήθηκα. Στα θέατρα, να βλέπουμε τους σύντηθους στα θέατρα και να απαγορεύουμε την καμπάνα που λέγει ο Άγιος Παΐσιος. Χωρίς την καμπάνα δεν αγιάζεσαι. Αυτή είναι η εποχή της. Εμένα μπορεί να μην μου αρέσει η καμπάνα, είναι γιατί μου την επιβάλλει. Αυτό είναι γραφικό τώρα που λέτε. Η καμπάνα με ένα λόγο, το έφερα ως παράδειγμα. Το έφερα ως παράδειγμα γιατί η καμπάνα χτυπάει και την ακούμε όλοι. Όπως εσείς, γιατί η καμπάνα υπάρχει εκεί γιατί εμείς την πληρώνουμε. Καλή σε πνευματική εγρήγορση. Μπορεί να μην θέλω εγώ αυτή την εγρήγορση. Μπορεί να μην τη θέλω. Για σένα, για σας μπορεί να είναι. Για μένα μπορεί να μην είναι. Όπως για κάποιον μπορεί να είναι αυτό βοήθημα λέω. Η καμπάνα, για κάποιον μπορεί να είναι βοήθημα το θέατρο. Τι να είναι καμπάνα. Και γιατί αναρωτιέμαι δυνατά να μην χωράμε και να μην. Να μην χωράμε όλοι. Γιατί να μην χωράμε όλοι. Γιατί να μην υπάρχει χώρος για όλα. Τώρα με συγχωρείτε.
θεωρείτε, θα συγκρίνουμε το σήμαντρο της εκκλησιάς με τον άλλο που τσιτσιδώνεται. Δεν συγκρίνονται, Αντρέα. Θα σοβαρολογούμε τώρα. Δεν συγκρίνονται. Θα φτάσουμε να συγκρίνουμε τα δύο αυτά. Όχι, σε αυτή την κουβέντα φτάσαμε γιατί εσύ είπες ότι αυτές οι παραστάσεις χρηματοδοτούνται από το κράτος και από τον Έλληνα πολίτη. Δεν χρηματοδοτούνται πολλές από αυτές. Δυνητικά ναι, πολλά αλλά εμπροκειμένου δεν ισχύει αυτό. Αλλά δεν είναι αφρολογούμενο. Εμπροκειμένου δεν ισχύει. Εμπροκειμένου άρα... μπορεί να μην ισχύει. Λέει, ναι, αλλά βάζεις ένα επιχείρημα στην κουβέντα. Εξής, μια ερώτηση. Μια ερώτηση στον Ανδρέα. Ανδρέα, πιστεύεις ότι θα έπρεπε να απαγορεύεται αυτή η παράσταση? Δεν το κατάλαβες. Θα έπρεπε καταρχήν να υπήρχε η κουλτούρα και η κοινωνική ενσυναίσθηση να μην ανέβει από έναν παραγωγό, από έναν σκηνοθέτη. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει, ήδη ανακοίνωση που την έχετε νομίζω, γιατί βγήκε πριν από λίγο από κληρικούς, οι οποίοι ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα από το θέατρο να κατέβει. Καλά, δεν πέφτουμε λοιπόν, και υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι σε άλλα κράτη. Δεν ξέρω. Ποια άλλα κράτη είναι, γιατί δεν μπορεί να πει κάποιο τη γνώμη του. Δεν μπορεί να μιλήσει ο παπά. Εν Χριστώ αδελφέ Ανδρέα, να το πάμε λίγο θεολογικά. Ο Πέτρος για παράδειγμα στην επιστολή του λέει: η ελευθερία σας είναι δική σας, μην την χρησιμοποιείτε ως προφάσεις εν αμαρτίες. Παρά τα αυτά, όλη η έννοια της χριστιανικής μας πίστης είναι ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να αμαρτήσει και να πέσει, να κριθεί για αυτό ή να προσεγγίσει το λόγο του Θεού και να φωτιστεί και να πάει στον παράδεισο. Αν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να αμαρτήσουν και να πέσουν και το κάνουν μέσα σε ένα κλειστό θέατρο, που εμένα δεν μου αρέσει αυτό που κάνουν. Ξαναλέω, το θεωρώ ντεμοντέ, το θεωρώ πασέ. Περίμενε. Εμείς, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν το λέμε εμείς. Το θεωρώ πασέ. Το λένε συγκεκριμένοι Άγιοι. Το θεωρώ μαρκετινιστικό τρίκ. Δεν έχουν την ελευθερία και το δικαίωμα να το κάνουν. Αυτό είναι το. Το κέντρο του. Άρα όσοι ζουν με αυτήν την. Επειδή το είπανε δηλαδή οι Άγιοι, έγινε όταν, κάτι. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος σχολιάζοντας το θέμα της ομοφιλοφιλίας και μιλάει για μόνισμα και φοβερή παθογένεια. Και γιατί οι λόγοι των Αγίων είναι δηλαδή. Των πνευματικών μέτρων, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Να λάβετε δραστικά πνευματικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Θέλετε να συμφωνήσετε. Δηλαδή σε πνευματική εγρήγορση. Το σήμαντρο λοιπόν που είπατε είναι η πνευματική εγρήγορση για το μόλισμα που λέει ο Άγιος Ιωάννης. Κάτσε ρε καταπέλτη, κάτσε βρε οδοστρωτήρα. Λοιπόν, εγώ θα σου έλεγα, Ανδρέα, ότι επειδή ακριβώς δεν ακολουθούν όλοι τους λόγους των Αγίων και ξέρεις πόσο θερμός χριστιανός προσπαθώ να είμαι. Λοιπόν, καλό είναι να υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ούτως ώστε να διαχωρίζεται και η Ήρα από το Στάκι. Τελικά από το Στάρι. Κωνσταντίνε. Διότι εάν δεν υπήρχε η αμαρτία, δεν θα υπήρχε η λύτρωση. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάποιοι. Σωστό. Να πάμε λοιπόν, να δούμε. Έχουν το ελεύθερο να το κάνουν. Αν το κάναν στους δρόμους, θα ήμουν ο πρώτος ο οποίος θα έλεγε μαζέστε τους. Το κάνουν σε ένα θέατρο, που πηγαίνουν κάποιοι και πληρώνουν εισιτήριο. Εγώ το βρίσκω ντεμοντέ, πασέ, μαρκετινίστικο, οριακά, κακόγουστο. Δεν πρόκειται ναι, να πάω. Αλλά θα πάει το παιδάκι. Δηλαδή, έχω πάθει τότε στο σοκ, μου έπεσαν και τα ακουστικά πριν. Θα πάει το παιδάκι εκεί. Ποιο παιδάκι θα πάει. Το παιδάκι πάει στο σχολείο και του λένε ότι ποιο παιδάκι θα πάει τώρα στη μαμά του και θα ρωτήσει τον μπαμπά του. Έλα ρε, Αντρέα, άσε μα. Το παιδάκι θα πάει στο θέατρο μόνο του και θα πληρώνει. Θα το εισιτήριο και δεν φοβάσαι με αυτό που έχει όλη τη μέρα στα χέρια το παιδάκι αυτά που μπαίνει και βλέπει. Μη μας τρελάνεις τώρα εντελώς πρωί-πρωί. Και με τα δύο λοιπόν, φοβόμαστε και αυτό είναι πολύ σωστό. Μπράβο, άρα κράτα τα προστηρωμένα έξω από τον κόσμο. Πολύ σωστά λοιπόν τους τα παίρνουν και τους δίνουν αποβολές στα κινητά λοιπόν, και να φύγουμε επιτέλους στα κινητά και να πάμε σε ένα πιο πνευματικό τρόπο. Πάμε να δούμε την επιστολή διαμαρτυρία των κληρικών και μετά θέλω να μου υποσχεθείτε όλοι ότι θα πάμε να δούμε τι έγινε χτες στην πρεμιέρα. Θα πάρουμε και την παράσταση. Λοιπόν. Εκφράζουμε την εν Χριστώ δίκαιη αγανάκτησή μας για το γεγονός ότι το θέατρό σας επέλεξε να παρουσιάσει μια βέβυλη και βλάσφημη παράσταση όπου απεικονίζονται ερωτικές συνευρέσεις ενός ομοφιλόφιλου ζευγαριού. Η θρησκεία μας, το Ορθόδοξο Δόγμα, αναφέρει ρητά πως η ομοφιλοφιλία είναι συνέπεια διαστροφής που υπέστη το ανθρώπινο γένος με το προπατορικό αμάρτημα. Προέρχεται από την απομάκρυνση της θείας χάριτος από την καρδιά του ανθρώπου, αφού οι άνθρωποι την έχουν διώξει ξεμακραίνοντας από το Θεό. Αυτά, μεταξύ άλλων. Κοίταξε να δεις, εγώ διαβάζοντάς το. Κληρικών στο θέατρο Κνωσός. Το περιμένω αυτό, δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν λέω γιατί οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι η θέση τους αυτή.
κατ' εμέ και επειδή θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν τον Λόγο του Θεού και συμβολικά και μόνο αντιπροσωπεύουν την αγάπη, την ενότητα, την αγκαλιά για όλο τον κόσμο, θα ήθελα ο Λόγος να είναι πιο ενωτικός. Καταλαβαίνω όμως... Τους λέει διαστραμμένους τώρα, τι καταλαβαίνω. Είναι ακόμα μια φορά ένας κληρικός, ένωση κληρικός. Μα δεν είναι η πρώτη φορά, αγάπη μου. Είναι συνοπής. Πρέπει να πούμε τα βαΐων και κλάδων να υποδεχτούμε, ας πούμε, αυτούς τους νεοτερισμούς. Εσείς λέτε τους ομοφιλόφιλους διαστραμμένους. Δεν σας έκανε εντύπωση που έκανε 20 χρόνια να έρθει αυτό το έργο από την Αμερική στην Ελλάδα? Όχι, καμία εντύπωση. Τα χειρότερα παίρνουμε. Όχι, όχι. Αντί να πάρουμε τα καλά παραδείγματα της Δύσης, πάντα μην είναι η πρώτη φορά που η Εκκλησία. Τι φωνάζει, παιδάκι μου, τόσο και φωνάζουμε όλοι. Η τάση του Νεοέλληνα είναι... υπάρχει και ο Παλαιοέλληνα που έκανε χειρότερα, αλλά εσείς λέτε τους ομοφυλόφιλους διαστραμμένους. Είναι η πρώτη φορά που τα ακούς. Έχει βγει κληρικός. Εγώ έχει δεν βγει... λέω διαστραμμένο κανέναν άνθρωπο. Η Εκκλησία. Ναι, αλλά Αντρέα. Θεωρεί αμαρτωλού. Εσείς συμφωνείτε με την Εκκλησία ή όχι? Έχουν βγει, παιδιά, βοηθήστε με λίγο. Θέλω να πω κάτι. Είμαι υπήκοο τη Εκκλησία. Προφανώς ό,τι μου λέει η Εκκλησία, εγώ συμφωνώ γιατί είμαι. Λοιπόν, Αντρέα, βάλε μια τελεία. Όπως το 97% τη Εκκλησία. Κληρικοί πολλές φορές και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που έχουν εκφραστεί με το χειρότερο τρόπο για αυτή τη μερίδα του κόσμου, για τους ομοφυλόφιλους. Άρα λοιπόν αυτό είναι συνέπεια σε αυτά που λένε. Τι σου κάνει εντύπωση? Τους έχουν ξαναπεί, έχουν πει χειρότερα. Να κολλούν στο πύρτο εξώτερων, να αλλά μην υπάρχουν, να μην ζουν, να μην αναπνέουν. Βαράνε καμπάνες όταν περνάνε. Είναι ασθενής, το να πεις ότι κάποιος είναι ασθενής, δεν σημαίνει τον υβρίζεις. Λέει, είσαι ασθενής. Από τι πάσχει, από τι ασθένεια? Ποιος είναι ο γιατρός? Αντρέα, μέτρα ανάποδα μέχρι το 20 να πω μια ατάκα να πάρει αναπαραγωγή. Αυτό είναι μέτρα ανάποδα μέχρι το 20. Μέτρα ανάποδα μέχρι το 20 να πω μια ατάκα να πάρει αναπαραγωγή. Λοιπόν, μας είπε από τι διάβασα. Τι είναι αυτό που λες, ρε Κωνσταντίνε, τώρα και εσύ πρωί-πρωί να πάρει αναπαραγωγή? Δεν θέλω να πάρει. Την άποψή σου θέλω, γι' αυτό είσαι εδώ, όχι να πάρει αναπαραγωγή. Ναι, αλλά θα ήθελα. Λοιπόν, διάβασα ότι ο κύριος Καπουτζίδης, ο Γιώργος Καπουτζίδης, είπε ότι αυτοί που δεν αποδέχονται τους ομοφυλόφιλους πρέπει να φυλακίζονται. Διαφωνώ με αυτό καθέτος, όπως διαφωνώ με αυτό που λένε όσοι υποστηρίζουν ότι τέτοιες παραστάσεις θα έπρεπε να απαγορεύονται. Δεν το είπε έτσι, Κωνσταντίνε. Είπε ότι υπήρξε κακοποιητικός λόγος όταν βγήκε το σύμφωνο συμβίωσης στην επιφάνεια και ακούστηκαν πολλά πράγματα που θα έπρεπε να μπει η δικαιοσύνη. Αυτό είπε. Δεν είπε ότι πρέπει να φυλακιστεί κάποιος. Αποκλείεται, δεν ξέρω τι είπε, δεν το έχω αυτό δει. Αποκλείεται να έχει πει αυτό που λες όμως. Το διάβασα. Ναι, αλλά άμα δεν το δεις, αυτό πρέπει να το δεις, γιατί μιλάς για το λόγο ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει για τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων και πρέπει να είμαστε απολύτως. Όχι, όχρε, παιδιά. Αλλού όχι, όχρε, παιδιά. Δεν είναι η ουσία. Αλλού είναι η ουσία. Όχι, δεν θα αλλάζουμε τα λόγια ενός ανθρώπου για να βρούμε την ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Αλλού είναι η ουσία. Η ουσία σε αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι όπως διαφωνώ με τον Ανδρέα ή οποιονδήποτε που λέει ότι θα έπρεπε να απαγορεύεται αυτή η παράσταση, έτσι διαφωνώ με τον οποιονδήποτε που λέει ότι θα πρέπει αυτά τα ζητήματα, το τι πιστεύει κανείς, αν ο Ανδρέας πιστεύει ότι αυτό το πράγμα είναι ασθένεια και διαστροφή, είναι ελεύθερος να το πιστεύει. Όχι, μπορούμε όχι, να ζήσουμε σε μια ελεύθερη κοινωνία. Να θεωρεί διεστραμμένη μια μερίδα του κόσμου και άρρωστη ο κάθε Ανδρέας, εγώ, ας τον Ανδρέα, για να μην... Δεν το είπε ότι το και θεωρεί ο Ανδρέας. Και παιδιά που πάνε στο σχολείο και έχουν μεγάλο πρόβλημα με την ομοφοβία αυτή τη στιγμή και μπορεί να ακούν αυτά που λέτε εσείς και να νιώθουν ασθενείς. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Κωνσταντίνε. Αυτό που λέτε τώρα. Είναι τεράστιο bullying, παιδιά, στο σχολείο. Έχουμε, επειδή το είχαμε αναλύσει, κάποιοι ιεράρχες το θεωρούν αυτό, η διατυπωμένη από την Ιερά Σύνοδο θέση μιλάει καθαρά για αμαρτία. Εάν τον θεωρούσαν ασθενή τον ομοφυλόφιλο, θα είχε το ακαταλόγιστο. Άρα δεν θα θεωρεί το αμαρτία θεολογικά από την Εκκλησία. Θεωρείται λοιπόν αμαρτωλό. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ τους ομοφυλόφιλους ασθενείς. Της Θείας Χάρη. Μα τώρα τι συζητάμε, παιδιά, βρε Κωνσταντίνε, ξεκαθαρίζουμε ακριβώς ποια είναι η θέαση απέναντι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εγώ δεν μπορώ να συνταχθώ με κάποιον ο οποίος λέει ότι ο ομοφυλόφιλος είναι ασθενής. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, από την άλλη, δεν μου αρέσει μια κοινωνία απαγορεύσεων. Μα αυτό είπε ο Δεν μου αρέσει μια κοινωνία. Υπήρξαν άνθρωποι που το είπαν αυτό. Η οποία απαγορεύει και θεατρικά. Να μην μπροστά όταν ακούγονται αυτά τα λόγια. Αυτό είπε. Αυτό είπε, ότι πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν άνθρωποι που δημόσια εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Περίμενε. Αυτό είπε. Ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι εγώ διαφωνώ με το να πηγαίνει η δικαιοσύνη σε κάποιον και να λέει ότι απαγορεύεται να πεις ότι ο ομοφυλόφιλος είναι ασθενής.
Είναι η άποψή του, είναι λάθος. Α, σε αυτό διαφωνεί. Δεν μπορεί διαφωνείς. Να δει στον άλλον, κάτσε ρε Κωνσταντίνη, σε αυτό διαφωνεί. Και άλλο δεν μπορεί. Επειδή χτυπάει η καμπάνα, του βάλανε πρόστιμο του παπά 200 ευρώ. Και σε αυτό είμαι εναντίον. Θα έχουμε κολλήσει σε κάτι άσχετο για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Δεν είναι άσχετο. Απ' τη μία αυτούς λοιπόν, οι οποίοι προσβάλλουν τη δημοσία εδώ να τους αφήνουμε ίσως. Δεν μπαίνουν στην παπά, ίδια ζυγαριά. Τον Παπαδάκο με την καμπάνα, να τον πιάνουμε, να τον μαντρώνουμε, να του βάζουμε για την καμπάνα. Δεν είναι στην ίδια ζυγαριά. Αλλά καρ δικαιοσύνη λοιπόν. Ποιος είναι ο Παπαδάκος με την καμπάνα, μάλλον δεν ξέρετε το θέμα, αν αναφέρεστε στη Σύρο. Κανείς δεν είπε σε κανένα Παπαδάκο. Είναι από κάποιους... 200 και γεια σας. Ναι, 200 ναι. Καμπανιά. Καμπανιά για όλη την ώρα, γιατί ενοχλούνται οι άνθρωποι. Πάμε να δούμε. Τώρα, ο γείτονας. Αλίμονο, δεν ενοχλούνται με τα κλαμπ και τα μπαρ. Παιδιά, δεν μπαίνουν στην ψυχεδελική μουσική και ενοχλούνται με την καμπάνα και το αγιαστούρι. Αφού μένουν δίπλα, ναι. Γιατί έχουμε γίνει αλιβάλιστη, μια αλιβάλιστη κοινωνία δυστυχώς. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην πρεμιέρα του Brokeback Mountain. Θα έχουν λόξιγκα οι άνθρωποι.